Δευτέρα σήμερα, 4 Ιουλίου είναι. Μετά την ανάρτηση του βίντεο που αγρότης από τον Άγρα, κερασοπαραγωγός, έκοψε τα δέντρα, τα κεράσια του, επισκεφτήκαμε εδώ εμείς το σημείο το οποίο έχει κόψει τα κεράσια του. Δεν το βρήκαμε εδώ πέρα. Έτσι. Από την αγανάκτησή του με τις τιμές 40 λεπτά βιομηχανικό κεράσι και 1 ευρώ εμπορικό κεράσι πούληση προς τους εμπόρους. Σε αντίθεση με τις περσινές τιμές που ήταν 1,80 και δεν είχαμε προβλήματα με την με τα καύσιμα, την άνοδο τα καύσιμα και τα λιπάσματα και τα εργατικά. Αυτή είναι η κατάσταση, η αγροτιά εκπέμπει σως από την πέλα, η πέλα η οποία κάνει εξαγωγές, τις μεγαλύτερες εξαγωγές στην Ευρώπη και όχι μόνο, από αγροτικά προϊόντα. Δίπλα εδώ στο κτήμα του Ευθυμίου βρεθήκαμε με άλλους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν. Πώς πάνε οι τιμές? Καθόλου καλά. Μαζεύεται αρμεχτά, βλέπω. Αρμεχτά, ποια είναι η τιμή στα αρμεχτά? 50 λεπτά, νομίζω, έτσι είπαν. 50-40 λεπτά. 50-40 λεπτά, ναι. Μαζέψατε καθόλου εμπορικά? Όχι. Δεν μαζέψατε με ουρά? Μετά, 2 μέρες μόνο με ουρά, πάνω στο βουνό. Ναι. Εδώ, όλα αρμεχτά αυτά. Οι τιμές πώς είναι στα αρμεχτά, στα εμπορικά, πώς ήτανε? Πώς είναι, τι ακούτε, τι λένε? Στα εμπορικά δεν ξέρω πόσο τα έβαλε. Όχι, τιμή δεν βάζουνε. Τιμή δεν βάζουνε. Όμπα. Ό,τι θέλουν αυτοί. Ό,τι θέλουν αυτοί. Έτσι να βρέξει, τι να κάνουμε, βρε. Το μυροκάμετρο θα το βγάλει σήμερα? Εντάξει, δικά που τα κεράζει τώρα, ό,τι πάρω, ό,τι προλάβω είναι. Από τα αρμεχτά θα βγει μεροκάματο? Ναι, μεροκάματο βγει. Μεροκάματο βγει. Βέβαια, γιατί εντάξει, τίποτα θα καταλάβει. Ναι, όμως αυτά εδώ για να γίνουν τα ράντισε, τα πότισε, φάρμακα. Έβγε το λέμε παραπάνω. Μόνο μεροκάματο θα βγάλει. Μόνο μεροκάματο, αυτό λέω. Τα άλλα, τα έξοδα ποιο θα πληρώσει? Άντε, να πει τώρα τον υπεύθυνο, θα τα πληρώσει δύσκολα. Α, εσύ βοηθά τον αδερφό? Όλοι για λίγο βοηθιόμαστε καλύτερα. Είμαστε ομάδα. Ναι, ξέρω, εσύ, ναι, τα δύο αδέρφια και η μαμά εδώ. Είμαστε ομάδα. Ναι. Όσο μπορώ, είμαστε μια ενωμένη ομάδα.